δύο φάσεις έχουμε από τη σοφία, τη δύναμη και τη μεγαλοπρέπεια του Θεού, αγαπητοί μου. Η πρώτη είναι η δημιουργία του παντός. Η δεύτερη είναι η είσοδος του Θεού Λόγου εις την δημιουργία του με την ενανθρώπιση. Και οι δύο αυτές φάσεις έχουν τη μεγαλοπρέπειά τους. Είναι ποίησης μεγάλη και υψηλή. Και σε αυτήν την υψηλή ποίηση του Θεού έρχεται να απαντήσει και ο άνθρωπος με την ποίηση. Η ποίηση λοιπόν είναι ο λεπτότερος και ευφυέστερος και μεγαλοπρεπέστερος τρόπος αποκρίσεως στο μεγαλείο του Θεού ποιητού. Γι' αυτό και το βιβλίο των Ψαλμών ήταν και είναι τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη ο καλύτερος τρόπος ανταποκρίσεως της ψυχής σε όλα τα μεγαλεία του Θεού. Εκτός από το ψαλτήριο της Παλαιάς Διαθήκης, έχουμε στο χώρο της Καινής Διαθήκης αληθινά ποιητικά αριστουργήματα που συνθέτει και αποδίδει η ευλαβής ψυχή. Εξάλλου, όλοι η υμνογραφία στις ακολουθίες λατρείας είναι ποιητική και μελοποιημένη ως μουσική. Ποιητής υψηλής κλάσεως ο Θεός. Ποιητής υψηλής κλάσεως και ο άνθρωπος, που είναι η εικόνα του Θεού. Δείγματα υψηλής ποιήσεως είναι ο λεγόμενος ακάθιστος ύμνος, που είναι ένα κοντάκιον με την αρχαία έννοια του όρου κοντάκιον και που ψάλλεται εις την υπεραγία Θεοτόκων. Κοντάκια συνέθεσε και ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, όπου και είναι και εισηγητής αυτής της μορφής ποιημάτων. Το κοντάκιον είναι μία σειρά τροπαρίων που εξυμνεί περιληπτικά το πρόσωπο ή το γεγονός που είναι αφιερωμένο το κοντάκιον. Ήταν δε επί κοντού εισερχόμενοι μέσα εις τον ναόν, μπορούσε κανείς να διαβάσει το περιεχόμενο του κοντακίου. Επί κοντού, δηλαδή σε ένα κονταράκι. Σαν να προσκυνητάρει τρόπον, να το καταλάβουμε καλύτερο. Συναγάπησας λοιπόν και με την ευκαιρία της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου θα πάρουμε δειγματοληπτικά από δύο κοντάκια, που το ένα είναι ο ακάθιστος ύμνος και το άλλο του Ρωμανού του Μελωδού στην εορτή του Ευαγγελισμού. Και πρώτα από το κοντάκιο του ακαθίστου ύμνου. Το προήμιον της πρώτης στάσεως είναι «Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε και συνθεία σωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τι αυτά, χαίρε κλπ». Το προήμιον αυτού του κοντακίου έχει πολύ μεγαλοπρέπεια. Συνοπτικότατα δείχνει ότι το όλον κοντάκιον αναφέρεται εις τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Βέβαια, η όλη υπόθεση είναι παρμένη από τον Ευαγγελιστή Λουκά στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του.
άγγελος πρωτοστάτης. Δηλαδή, άγγελος που είναι προϊστάμενος άλλων αγγέλων και είναι ο αρχάγγελος Γαβρίλη. Αρχάγγελος σημαίνει πρωτοστάτης, όπως σας είπα. Προϊστάμενος. Είναι ο ίδιος που απεστάλλει στον Ζαχαρία να του μηνύσει τη γέννηση του προδρόμου. Ουρανόθανε πέμφθη. Η γέννηση του Αρχαγγέλου δεν ήταν αυτοσχέδιος, αλλά απεστάλλει υπό του Αγίου Τριαδικού Θεού και καλύπτει τον Λουκά που γράφει στο Ευαγγέλιο του. Απεστάλλει ο άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού εις πόλην της Γαλιλαίας ή όνομα Ναζαρέτ, της οποίας το όνομα είναι Ναζαρέτ, προς Παρθένων κλπ. Τι υπήν τη Θεοτόκον το χέρι. Να πει εις την Θεοτόκον το χέρι. Σκοπός λοιπόν του Αρχαγγέλου ήταν μετά από το μήνυμα ότι θα φέρει τον Εμμανουήλ, δηλαδή με θυμόν ο Θεός, δηλαδή τον Κύριον της δόξης, που κάθεται επί θρόν δόξης κατά το όραμα του Ισαΐου, τον Άγιον του Ισραήλ, αυτός που έδωσε τον νόμο στο Σινά, αυτός που πέρασε τους Εβραίους, το λαό του, από την Ερυθρά Θάλασσα. Αυτός που για 40 χρόνια έριχνε το μάνα στο λαό του και τον έτρεφε. Ήρθε λοιπόν τώρα να πει εις εκείνην που θα έφερνε τον Άγιον του Ισραήλ εις τον κόσμο αυτόν το χαίρε. Δηλαδή να έχεις χαρά. Πράγματι ο Λουκάς γράφει «Και εισελθόν ο άγγελος προς αυτήν είπε». Αυτό το «εισελθόν» δείχνει ότι δεν ήταν ξαφνική η εμφάνιση. Άνοιξε η πόρτα. Αυτό σημαίνει το ρήμα «εισελθόν», η μετοχή. «Και εισελθόν». Δηλαδή μπήκε. Πού? Στον χώρο εκείνον που η Υπεραγία Θεοτόκος έκανε τη δουλειά της. Γι' αυτό έχουμε τον Ευαγγελισμό στην αγιογραφία μας, πώς τον έχουμε. Η Θεοτόκος κρατάει τη ρόκα της και κάνει νήμα. Δεν έμενε βεβαίως άπρακτη, είχε μάθει να εργάζεται. Και εκεί που ήταν στο χώρο της εργασίας της, έρχεται ο Αρχάγγελος και της λέει «Χαίρε». Και λέγει, προσθέτει ο Λουκάς, «Και εισελθόν ο άγγελος προς αυτήν είπε, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή». Δηλαδή, χαίρε εσύ που είσαι γεμάτη από χάριτες. Χαίρε εσύ που ο Κύριος είναι μαζί σου. Χαίρε εσύ η ευλογημένη ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες, εκείνες που προϋπήρξαν, εκείνες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σύγχρονα με σένα και εκείνες που ποτέ θα υπάρχουν μέσα στην ιστορία. Σαν να έλεγε «τα συγχαρητήριά μου, γιατί επεφασίστη από τον ουρανόν να γίνεις μητέρα του Θεού Λόγου», βέβαια κατά το ανθρώπινο. Γιατί είναι ο Θεός και Λόγος του. Ο Θεός και Λόγος έχει Πατέρα των Θεών και Θεός Ον. Κατά το ανθρώπινο θα γίνεται η μητέρα του Θεού Λόγου, κατά το ανθρώπινο το υπογραμμίζω. Να γίνεις εκφράστια του σεσηγημένου μυστηρίου χρόνης αιωνίης. Όπως σημειώνει ο Απόστολος Παύλος, σεσηγημένων μυστήριων. Δηλαδή, ένα μυστήριο που δεν ακούστηκε πουθενά ποτέ. Ήταν σεσηγημένο και εις τους ανθρώπους και εις τους αγγέλους.
Για πρώτη φορά λοιπόν οι άγγελοι πληροφορούνται αυτό το συγκεκριμένο μυστήριο, το μυστικό. Γι' αυτό ακριβώς εκπλήσεται ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Ήρθε λοιπόν να σου πω το χαίρε, να έχεις χαρά, χαιρετισμός, σαν θέμα χαράς, σαν θέμα συγχαρητηρίων. Και είσαι η πλέον και χαριτωμένη ύπαρξης που ποτέ υπήρξε γυναίκα επί της γης. Προσπαθώ, αγαπητοί μου, σε όλη μου τη ζωή να συλλάβω ποιο ήταν αυτό το στοιχείο της αγιότητος που έκανε τη Μαρία τόσο σπουδαία, τόσο μεγάλη. Θα μου πείτε, ξέρουμε ότι είναι η ταπείνωση, ξέρουμε ότι είναι τούτο, ξέρουμε ότι είναι εκείνο. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε την κατάστασή της, την αγιότητά της. Όταν η Εκκλησία ψάλλει σε αυτήν ότι είναι η ψηλωτέρα των ουρανών, αγιωτέρα των Αγίων των Αγγέλων, ότι είναι πλατιτέρα, πιο πλατιά από το σύμπαν, δεν μπορούμε να συλλάβουμε τίποτε από όλα αυτά. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποια ήταν η αρετή της και η αγιότητά της. Δεν μπορούμε να την πιάσουμε αυτή την αγιότητα. Πολλές Άγιες γυναίκες πέρασαν και Άγιοι άνδρες πέρασαν, αλλά η αγιότητα της Μαρίας ήταν κάτι το πρωτοφανές. Κάτι που θέλετε, έλαμψε στα μάτια του Θεού. Έκπληξης στον Θεόν. Ακούσαμε χθες στον Εσπερινό ότι η Σοφία οκοδόμησε τον οίκον αυτής. Η Σοφία είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Θεός Λόγος. Ένα από τα πολλά ονόματα που έχει, ένα είναι και η Σοφία, είναι και η επιστήμη, και επιστήμη λέγεται, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Έχουμε πάνω στην Αγία Τράπεζα τώρα ένα ωραίο κρινάκι, έχει τέτοιο συνδυασμό χρωμάτων και σχήματος που λέει κανείς, ποιος το έκανε? Η Σοφία του Θεού. Πω, το βλέπεις και θαυμάζεις. Λοιπόν, η Σοφία οκοδόμησε τον οίκον αυτής. Ποιος είναι ο οίκος της Σοφίας? Είναι η Θεοτόκος. Λοιπόν, και χαριτωμένη ύπαρξης που ποτέ γυναίκα που υπήρξε στην γη αυτή δεν θα την έφτανε ποτέ. Έχεις δηλαδή όλες τις χάριτες του Θεού και καμιά δεν σου απολείπεται. Και σαν χαριτωμένη, ο Κύριος είναι πάντοτε μαζί σου. Είσαι η μόνη ευάρεστη ύπαρξης στο Θεό. Είσαι θεωμένη. Και είσαι η μόνη αληθινά ευλογημένη ανάμεσα στις γυναίκες όλης της ιστορίας. Εξάλλου το είπε και η ίδια, ότι από του νυν μακαριούς με πάσε γενναία. Δεν είναι το υπερηφάνεια αυτό, είναι το προφητεία. Θα το επαναλάβω. Δεν ήταν υπερηφάνεια όταν είπε από εδώ και μπρος θα με μακαρίζουν όλες οι γενναίες των ανθρώπων. Όχι, ξαναλέγω. Θα ήταν περίεργο να τονίσει μόνη της να πει ένα τόσο μεγάλο λόγο, φοβερά μεγάλο λόγο. Πού είπε, πού λοιπόν η ταπείνωση? Δεν είναι θέμα υπερηφανίας. Είναι θέμα, ξαναλέγω, προφητείας. Έτσι λοιπόν, της λέει ο άγγελος, ο αρχάγγελος, η μόνη αληθινά ευλογημένη ανάμεσα στις γυναίκες όλης της ιστορίας. Και από εκείνες τις πριν από σένα, όπως είπαμε, και εκείνες που θα έλθουν μετά από σένα. Και συν τη ασωμάτω φωνή, με την ασώματη, γιατί ο άγγελος, ο αρχάγγελος ήταν ασώματος.
σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, όταν σε είδε να σωματώνεσαι Κύριε, πού, στα σπλάχνα της Θεοτόκου, μόλις εκείνη είπε, γεννηθεί το μη κατά το ύμνος, ας μου γίνει όπως το είπες και όπως θέλει ο Θεός. Αμέσως έγινε η σάρκωση του Θεού Λόγου. Αυτή την σάρκωση όμως μπορούσε να τη βλέπει ο Αρχάγγελος. Εμείς όταν συλλαμβάνεται ένας άνθρωπος στα σπλάχνα της μάνας του, δεν το βλέπουμε. Ο Αρχάγγελος αμέσως είδε τη σάρκωση του Θεού Λόγου. Η πρώτη φορά που ο Άγγελος βλέπει το Θεό. Διότι ο Θεός είναι αόρατος και εις τους Αγίους Αγγέλους. Και μάλιστα, αν θέλετε, βλέπει τον Υιόν εν το προσώπο του οποίου θα βλέπουμε τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιον, αν το θέλετε. Δηλαδή, ενώ έδιδε το μήνυμα στη Μαρία, ο Αρχάγγελος, ήδη έλαβε τη συγκατάθεσή της, όπως σας είπα, και ο Αρχάγγελος είδε την ενσωμάτωση, την σάρκωση του Θεού Λόγου. Θα το ξαναπώ, είναι ο πρώτος άγγελος που βλέπει το Θεό, τον αόρατο Θεό. Γι' αυτό και η έκπληξή του κορυφούται ίστατο και εξίστατο. Δηλαδή, ίστατο θα πει στεκόταν. Εξίστατο θα πει είχε φύγει από τη θέση του. Μπορεί εξίσταμε, φεύγω από τη θέση μου με την έννοια της μετατοπίσεως μου από μια πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη. Εξίστατο λοιπόν και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τι αυτά. Κραυγάζοντας προς αυτήν το χέρι και τα λοιπά, όπως σημειώνει εδώ ο ποιητής, μην το ξεχνάμε, το ποίημα αυτό, το καθίστου του ύμνου, Ακροθυγός αναφέρομαι. Είναι η πρώτη λοιπόν φορά που πλάσμα κτιστών βλέπει το μυστήριο της ανθρωπίσεως. Ποτέ ίσως δεν θα μπορεί να εκφραστεί και να περιγραφεί αυτή η έκσταση. Και σαν καρπός αυτής της εκστάσεως έρχεται ο χύμαρος κατά τον ποιητή των εγκομείων προς την Θεοτόκον, όπου και ακολουθεί το κοντάκιον το καθίστου ύμνου. Έχουμε ακόμη ένα κοντάκιον, όπως σας είπα στο προήμιον της ομιλίας, στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Είναι του Ρωμανού του Μελωδού. Γράφει ο Ρωμανός ο Μελωδός το προήμιον του κοντακίου του, ότι ούτ' έστιν οσί ελεήμων έγνομεν Κύριε, εφού ετέχθης και Υιός ονομάστης γυναικός είναι ποιησας, ειν μακαρίζοντες καθακάστην βοόμεν χαίρε νύμφη ανύφευτε. Συ η οποία έγινες νύμφη χωρίς να έχεις ρυφευθεί, δεν εγνώρισες άνδρα. Και ξέρετε, η Θεοτόκος, κατά τον Λουκά, διαμαρτύρεται για μια στιγμή. Πώς θα μου γίνει αυτό, επί άνδρα, ο γινόσκο. Κάνει εντύπωση, ξέρετε, κι άλλο το σας το έχω πει αυτό, ότι η Θεοτόκος δεν είναι άμυρος γνώσεως. Πώς δηλαδή γεννιόνται τα παιδιά, πώς δηλαδή υπάρχει ο γάμος. Και ξέρετε, δεν σημαίνει μια τέτοια γνώση ότι θα μπορούσε να λιμένεται την αγνότητα της Παρθένου, κάθε άλλο. Γνωρίζει. Και ξέρετε πόσο ετών οι πατέρες μας λέγουν ότι πρέπει να είτε ο Ιδιωτόκος, 14 με 15 ετών. Είδατε, σαφώς, πώς θα μου γίνει αυτό, επί αφού άνδρα δεν γνωρίζω. Είναι γνώστια. Και εκείνος της λέει, δεν είναι απαραίτητο. Διότι το σπέρμα είναι δείγμα θανάτου.
Ξέρετε γιατί υπάρχει το σπέρμα? Γιατί θα πεθάνουν εκείνοι που έχουν το σπέρμα και πρέπει να αφήσουν απογόνους. Αλλά εκείνος ο οποίος έρχεται στον κόσμο αυτόν, έρχεται να σώσει εκείνους που έχουν το σπέρμα, γι' αυτό και εκ παρθένου η γέννηση, για να τους δώσει την αιώνια ζωή. Δεν θα πεθάνουν, θα αναστηθούν. Εισάγεται μετά το εφήμνιον, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, που επαναλαμβάνεται σε κάθε τροπάριον του κοντακίου. Δεν σημαίνει ότι είσαι παρθενό μήτωρ, χωρίς να έχεις γνωρίσει γάμον και σύζυγον. Και βέβαια, το αποκορύφωμα της δόξης της δεν είναι ότι εστάθη νύμφη ανύμφευτος, αλλά Θεοτόκος. Έτεκε τον Θεόν. Ξέρετε, υπήρξαν αιρετικοί, σύνοδοι επολέμησαν τους αιρετικούς και τις θέσεις τους, όπως Φερυπίν, ότι η Παναγία δεν είναι Θεοτόκος, αλλά είναι Χριστοτόκος. Και όλα πολλά εφλιαρίθησαν μέσα στην ιστορία. Και η Εκκλησία μας ετοποθέτησε ορθά το θέμα. Ο μέγας λοιπόν τίτλος τιμής είναι Θεοτόκος. Εστάθη, είπαμε, ανύμφευτος. Είναι ο μοναδικός τίτλος που ποτέ δόθη σε άνθρωπο και αποτελεί την αληθινή δόξα της Μαρίας. Και μετά το προήμιον προχωρεί ο ιερός υμνογράφος στα τροπάρια του κοντακίου. Σας τα διαβάζω, χωρίς ανάλυση ιδιαίτερη. Το Αρχαγγέλο Γαβριήλ, δεύτε και συμπορευθόμεν, προς την Παρθένον Μαρία και ταύτην ασπασόμεθα ως μητέρα και τροφός της ζωής ημών, ούτε γαρ μόνο πρέπον το στρατηγό την βασιλίδα ασπάσαστε, αλλά και της ταπεινής έξεστη ταύτην ειδήν και προμφθέξαστε. Ειν ο μητέρα Θεού εγενέ πάσε μακαρίζουσε βοώσιν. Χαίρε ακύρατε, δηλαδή αμόλυντε, χαίρε κόρη Θεόκλητε, χαίρε σεμνή, χαίρε τερπνή και καλή, χαίρε έβιδε, όμορφη, χαίρε άσπορε, ήδη εξήγησε, γιατί ο σπόρος είναι μεταπτωτικό σχήμα. Όχι λοιπόν εδώ γιατί αποτελεί μια εξαίρεση, είπαμε, όπου έχουμε σπέρμα έχουμε θάνατον. Χαίρε άφθορε, χαίρε μήτερ άνανδρε, σύ που δεν γνώρισες άνδρα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αγαπητοί, ύμνος κανένας δεν εξήρκησε ποτέ για να εγκομιάσει εκείνην που μας έδωσε τον Θεό Λόγο ως άνθρωπο. Ποτέ δεν εξήρκησε. Εξάλλου, στον άλλον, τον ακάθιστον ύμνο λέμε «ύμνος άπας ητάται». Δηλαδή, κάθε ύμνος ητάται, νικέται. Ό,τι να πούμε, είσαι πιο πάνω από κάθε ύμνοδία. Είσαι πιο πάνω από κάθε εγκομιασμόν. Αυτό θα πει ητάται, νικέται. Εν το λέμε στο τέλος των χαιρετισμών. Προκειμένου να υμνήσουμε εκείνη που στάθηκε πλατητέρα των ουρανών. Έτσι ας κλείσουμε κι εμείς όπως κλείει το μεγάλο κοντάκιον του ακαθίστου ύμνου. Ω πανύμνητε μήτε, είτε κούσα των πάντων Αγίων αγιότατων λόγων, δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σι βοώντας. Αλληλούια. Αμήν.